Λαρίτη. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα εγώ. Καλή εβδομάδα. Λάμπρο, θέλω να ξεκινήσουμε από όσα είδαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για τα όσα εκτιλήσονται το τελευταίο διάστημα. Είναι προφανές ότι έχουμε πλέον δύο κόμματα σε ένα. Και ότι την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι αυτή, όποτε και αν έρθει, δεν μπορούν οι δύο πλευρές να παραμείνουν στην ίδια κομματική στέγη. Αυτοί οι οποίοι καταλογίζουν στον Στέφανο Κασελάκη ότι στην ουσία ετοιμάζει έναν παράλληλο μηχανισμό για ένα νέο κόμμα, δεν έχουν άδικο υπό την έννοια την εξής. Είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης πορεύεται με τα σενάρια ανοιχτά. Επειδή καταλαβαίνει ότι μετά το συνέδριο, αν γίνει και όποτε γίνει, και όποιος επικρατήσει δεν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος και υπό συνεχθές του στην ίδια κομματική στέγη με τους υπολείπους, κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε δύο κομματικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό και νωρίτερα ο κύριος Φάμελος είπε ότι το διακύβευμα, δίκιο εξ αυτό, είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την γνώμη μου, ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέραμε, δεν υπάρχει ήδη. Μένει να δούμε το τυπικό, το οποίο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των ισοκομματικών εκλογών, όποτε γίνουν και όπως γίνουν. Γιατί εδώ έχουμε πολλές ασάφειες. Πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, πώς θα γίνουν. Εκτιμώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης, ειδικά με τον όγκο των υπογραφών που έχει ήδη συγκεντρώσει, θεωρεί ότι έχει πλέον την αναγκαία μαγιά για να προχωρήσει σε κάτι μόνος του. Πώς θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες συστηματικές διαδικασίες. Πάντως, έχουμε δύο ξεχωριστά, δύο διακριτά κόμματα τα οποία τυπικά παραμένουν κάτω από την διαμαρκίζα. Πάντως, Λάμπρο, αν πραγματικά συμβεί αυτό το σενάριο που και εσύ λες και θεωρείται ενδεχόμενος και το πιο πιθανό και ο Στέφανος Κασελάκης αποχωρήσει και πάρει μαζί του και κάποιους βουλευτές όπως ακούγεται τελευταία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ να εκπέσει από την αξιωματική αντιπολίτευση, να πάει το ΠΑΣΟΚ στη θέση του, το οποίο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια διαδικασία ανασύνθεσης. Ανακοινώνει σήμερα τα νέα πρόσωπα και τα νέα όργανα ο Νίκος Ανδρουλάκης και βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει τελευταία. Επομένως, ανοίγει και ένας νέος άσκος του αιώλου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ εξάπτω το δίκαιο. Έχουμε δύο, ας μου επιτραπεί η εκφρασή, το λέω έτσι για την ευκολία της συζήτησης, έχουμε δύο αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Μία τη θεσμική του ΣΥΡΙΖΑ που τυπικά παραμένει, γιατί μόνο στις εκλογές αλλάζει ή αν απολέσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών, και μία de facto που δημοσκοπικά, αν θες, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όντως δείχνει να έχει ανακτήσει μία δυναμική. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Θα δούμε πώς θα αποδώσουν οι κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φαίνεται ότι μέχρι στιγμής, ορθώς κατά τη γνώμη μου, προκρίνει τη συμπερίληψη των υποψηφίων, των εξωκομματικών αντιπάλων του, σε μια λογική συλλογική ευθύνη. Εδώ έχει δει, το κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε δύο επιλογές. Επειδή θα κριθεί στις εθνικές εκλογές όποτε γίνουν. Εκεί θα είναι το crash test για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, κατά την γνώμη μου. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί εκεί θα, επειδή ήδη έχει μια θητεία, η οποία ως πρόεδρος, θα κριθεί, τον περιμένουν οι υπόλοιποι στις εθνικές εκλογές. Τι κάνει λοιπόν, τους συμπεριλαμβάνει όλους, βάζει τον κύριο Γερουλάνο ως πρώτο κοινοβουλευτικό πρόσωπο, την κυρία Διαμαντοπούλου ως επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού. Δίνει ρόλο και στα άλλα στελέχη, άρα λέει πάμε μαζί, για να μην μου καταλογίσετε ότι την επομένη επειδή επικράτησα, εγώ αποκλείω. Άρα τους βάζει, αν θες, κατά κάποιο τρόπο όλους συνυπεύθυνους. Έχει σημασία η κυρία Διαμαντοπούλου στον πολιτικό σχεδιασμό. Έχει σημασία ο κύριος Γερουλάνος ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που θα πρέπει να υπερασπίζεται τις αποφάσεις. Άρα δεν τους αφήνει περιθώριο, αν θέλεις, να τον αμφισβητούν. Τους βάζει με έναν έξυπνο κατά τη γνώμη τρόπο στο ίδιο πλαίσιο, αναγκάζοντάς τους εντός εισαγωγικών να υπερασπίζονται τις αποφάσεις. Θα δούμε πώς αυτό θα αποδώσει. Εάν αποδώσει, θα εμπεδοθεί η άποψη ότι όντως η αξιωματική αντιπολίτευση πλέον είναι το ΠΑΣΟΚ de facto, έτσι, στην πράξη. Αυτό που είπε νωρίτερα, θα έχουμε καραμπόλες και στην Βουλή. Δηλαδή, αν απολύσει τον αριθμό των βουλευτών που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο μένει να διαπιστωθεί. Όπως μένει να διαπιστωθεί, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι οι οποίοι ήδη έχουν διαχωρίσει τη θέση τους. Δηλαδή, ας πούμε, η Νέα Αριστερά, τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Εάν χωρίσουν τους δρόμους τους, Κασελάκης και οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν με κάποιο τρόπο τα στελέχη της Αριστεράς στην κοινή, σε ό,τι θα έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα έχουμε ανασυνθέσεις. Εκτιμώ θα έχουμε καραμπόλες. Πέραν της διάσπασης, η οποία προφανώς δεν θα γίνει, μένει να δούμε αν θα έχουν και άλλες καραμπόλες επανενσωμάτωσης κάποιων οι οποίοι ήδη έχουν διαχωρίσει τη θέση τους λόγω Κασελάκη. Βλέπε Νέα Αριστερά. Άρα έχουμε πολύ κινητικότητα. Όντως, έχουμε πάρα πολύ κινητικότητα. Μένει να δούμε πώς θα αποδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά, το βλέπουμε και στα στοιχεία στην πρόθεση ψήφου και στα ποιοτικά, έχει καταβαραθρωθεί. Και εκεί δεν φαίνεται τώρα να υπάρχει ένας τρόπος επανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, έχει ένα στοίχημα με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές,
όποτε γίνουν και αν γίνουν στην ώρα τους, να αποτυπώσει και επισήμως ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι μεγάλα τα στοίχηματα για όλους. Είναι μεγάλο το στοίχημα όμως και για την Νέα Δημοκρατία, Λάμπρο, η οποία βάλεται τελευταία από τα δεξιά της, τόσο από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Κώστα Καραμαλή, αλλά και από κάποιους βουλευτές. Πού αποβλέπουν αυτές οι συνεχείς παρεμβάσεις και για πόσο εκτιμάς ότι θα συνεχιστούν? Κοίτα, εξ των πραγμάτων πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει και το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης η ίδια στον εαυτό της. Τώρα είναι κάπως οξύμορο αυτό και μάλλον πρωτοφανές, αλλά η λήψη αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, μέρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Είναι νομίζω απολύτως αναμενόμενο αυτό που γίνεται, διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην προσπάθειά του να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του φάσματος έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στο κέντρο. Άφησε, το λέω έτσι λίγο τώρα, ας πούμε, έτσι απλά, άφησε ακάλυπτα τα δεξιά του και έχει δώσει αφορμή και αιτία, δηλαδή όχι μόνο αφορμή και αιτία, επιχειρήματα για μία σειρά από κριτικές που αφορούν σε διάφορα θέματα που έχει να κάνει με τη μεταναστευτική πολιτική, το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά, διάφορα θέματα δικαιωματισμού. Και εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπες, τρεις δεξαμενές δυνάμεις εκλογικές. Η μία είναι αυτή που είναι στη Βουλή ήδη κατακαιρματισμένη, Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, Νίκη κλπ. Που δεν είναι το ίδιο πράγμα, έχουν όμως ένα κοινό παραδομαστή. Μία δεξιά αποχή, αυτή την οποία βλέπουμε ότι δεν εκφράζεται κάπως, έχει φύγει προς το παρόν από τη Νέα Δημοκρατία και περιμένει. Και μία εντός της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δυσφορεί και θέτει τα θέματα που ανέφερε. Οι βουλευτές, οι πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Καραμαλής. Αυτό, αν το δεις αφαιριστικά, κλείνουμε αφαιριστικά, δημοσκοπικά, τα ποσοστά, όλο αυτό μαζί, είναι περίπου τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει σχεδόν στα μισά από το εκλογικό υψηλό του 41%, είναι σε 22, 23, 25 αναλόγως την δημοσκόπηση. Άρα προφανώς έχει απώλειες. Και ένα μεγάλο μέρος αυτών των απώλειών είναι αυτό που λέμε η δεξιά, η δυσφορούσα δεξιά. Τώρα αυτό επί του παρόντος δεν δημιουργεί κίνδυνο. Δηλαδή δεν πρόκειται κανείς να πηγαίνει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Κανένας αποκλείεται κάποιος να το κάνει αυτό. Όμως δεν πάβει να είναι μια φθορά. Γιατί αν συνεχιστεί η πίεση και συνεχιστεί η δημοσκοπική υποχώρηση, θα τεθούν θέματα. Έτσι, άλλο να έχει τις δημοσκοπήσεις 35, άλλο να έχει 22. Και οπότε έχει, αν μου επιτρέπεις, Λάμπρο, και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το χειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εδώ και πέρα. Γιατί αν αρχίσει να ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι θα αρχίσει η Νέα Δημοκρατία να πιέζεται και από το κέντρο, και έχει και όλη αυτή την κατάσταση στα δεξιά της, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει εστιάσει πολύ στο κέντρο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το χειριστεί. Μέχρι στιγμής έχει κάνει μια έτσι στοχευμένη και σκληρή, θα έλεγα, απάντηση έχει δώσει στους στη δεξιά πτέρυγα. Έκανε λόγο για πατριώτες της φακής. Ναι, αυτό δεν αποδίδει, κατά τη γνώμη μου, δεν αποδώσει. Ο μόνος τρόπος, δηλαδή, το να βγαίνει και να λες στους άλλους ακροδεξιούς ή πατριώτες της φακής, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Ναι. Κυρίως στη βάση. Η οποία τι εκλαμβάνει, ότι δεν καταλαβαίνει τι σου λέμε και αντί να αλλάξει την πολιτική, μας αποδίδει χαρακτηρισμούς. Αυτό κατά κανόνα η πολιτική εμπειρία λέει ότι λειτουργεί αντίστροφα. Αντίθετα. Αυτό που μπορεί να κάνει και θα μπορούσε να αποδυναμώσει, αν θες να μειώσει τα ποσοστά δεξιά του, είναι πολιτικές. Με πολιτικές αποδυναμώνεις και όχι με χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Αυτοί που έχουν κάνει την επιλογή τους ξέρουν αν είναι ακροδεξιοί ή δεν είναι. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι προφανώς όλοι ακροδεξιοί, έτσι. Ούτε καν η πλειοψηφία. Άρα, όταν ο άλλος βγαίνει και βλέπει το χαρακτηριστικό ακροδεξιό, αντί να πάρει το μήνυμα που σου έχει στείλει, ενδεχομένως να τον κάνει να επιμείνει ακόμα περισσότερο. Βλέπω πάντως κάποια ψήγματα διόρθωσης πολιτικής σε διάφορα θέματα. Εκτιμώ ότι αργά ή γρήγορα και μάλλον γρήγορα θα αρχίσουν κάποιες πολιτικές διόρθωσης για να καλύψει κάποιες ανησυχίες. Αυτός είναι ο τρόπος για να αποδυναμώσει, αν θέλετε, την δεξιά κριτική και όχι με χαρακτηρισμού. Δηλαδή να απαντήσει στην ατζέντα, να απαντήσει σε τι άσε. Εν μέρει. Να κάνει το μια βλέπω συμπεριληπτική σιγά σιγά ενδεχομένως διακυβέρνηση. Ναι, το βλέπω σιγά σιγά να γίνεται. Θα εξαρτηθεί, θα δούμε πώς θα πάει και η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του, γιατί τα ελληνοτουρκά είναι ένα βασικό σημείο κριτικής. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κατά τη γνώμη μου, και δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις θέσεις. Εξέλιξη δεν θα υπάρχει στο εξωτερικό, σε αυτό που λες, Λάμπρο, αλλά μήπως θα υπάρχει εκ νέου παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά δεδομένης της συνάντησης αυτής? Η εικόνα που έχω είναι ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Καραμαλή και από την μέρος βουλευτές που θα εστιάζουν και σε αυτό και σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Εξάλλου έχουμε δει ότι οι ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εστιάζουν στα κοινωνικά θέματα, κόκκινα δάνεια κλπ. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε μια κριτική η οποία θα συνεχιστεί σε όλα τα ζητήματα, κοινωνικά, εθνικά, μεταναστευτικό,
η οποία δεν πρόκειται να κοπάσει. Και έχουμε και ένα ορόσημο μπροστά μας τον καινούριο χρόνο με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια έχει αποσυνδεθεί, δεν δημιουργεί απαραίτητα εκλογικές εξελίξεις, αλλά πολιτικά θα είναι, αν θέλετε, το επόμενο σημείο, μεγάλο σημείο συνάντησης, εντός εισαγωγικών συνάντησης. Οπότε στην ουσία, Λάμπρο, μας λες ότι εκτός από τα ζητήματα της ακρίβειας, των δανείων και όλα αυτά που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη, θα αρχίσουμε να ακούμε γαλάζιους βουλευτές να κάνουν παρεμβάσεις, ας πούμε, για τα ελληνοτουρκικά, για όλα αυτά που σηκώνει συνήθως ο Αντώνης Σαμαράς στην ατζέντα. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γιατί εκεί υπάρχει και πεδίο, επειδή η Τουρκία δεν πρόκειται να μετριάσει τις τάσεις της. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντιθέτως, έχει φορτώσει την ατζέντα και με άλλα ζητήματα. Θα εξαρτηθεί πώς θα το χειριστεί η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών και, τώρα για να μην τα πράγματα με το όνομά του, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Διότι την πολιτική σε ανώτερη επίπεδο την εκφράζει ο Πρωθυπουργός. Εάν εκεί υπάρξει κάτι, κάποια αίσθηση ότι πάμε για περίεργες καταστάσεις, δηλαδή βρεθεί η Ελλάδα να συζητά πράγματα τα οποία επισήμως εκφεύγουν τις εθνικές γραμμές, εκεί θα έχουμε επίκνωση. Εκτιμώ ότι δεν θα γίνει όμως, δεν θα φτάσουν εκεί. Η Τουρκία για ακόμα μια φορά, αυτό για όσους παρακολουθούν την υπόθεση, ήταν εξ αρχής προδιαγραμμένο, η Τουρκία για ακόμα μια φορά θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και αυτό δεν είναι κάτι, δεν θα αποτελεί έκπληξη, ήταν προδιαγραμμένο. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση, δεν είναι εξάλλου αυτό που λέγεται πολλές φορές λάθος πολιτική Ερντογάν, αυτή την πολιτική την στηρίζει το σύνολο του τουρκικού πολιτικού σκηνικού. Δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα στη Βουλή το οποίο να έχει άλλη άποψη. Αντιθέτως, η αντιπολίτευση εκεί είναι πιο σκληρή από την Ερντογάν. Δηλαδή, έχουμε τους σκληρούς και τους πιο σκληρούς. Δεν υπάρχει κάποια ρογμή, κάποια χαραμάδα που να υποθέσει κάποιος ότι θα υπάρχει κοινός τόπος. Μάλιστα. Λαμπρό Καλαρίτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την